Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Πάμε στον άνθρωπό μας, Δημήτρης Πανοζάχος. Δημήτρη, καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές. Καλημέρα. Να προσθέσω κάτι για τον Τζόκερ. Με προκαλεί. Μήπως το κερδίσατε εσείς. Φαντάζομαι ότι η κυρία Γκέλη περιμένει τζακπότ, πολλά τζακπότ. Για να κερδίσει πολλά. Κοιτάξτε, κύριε Πανοζάχο. Και τις τρεις μέρες που θα λείπετε εσείς από τον Όρθ, θα αφήσει στον κόσμο να έρθει και να εκφράζεται. Πολύ καλή ιδέα. Εάν πάντως κέρδιζε τις 900.000 ευρώ και δεν τις φτάνανε, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κύριε Πανοζάχο, τουλάχιστον για τα πρώτα έξοδα. Όχι, ρε παιδιά, 900.000. Όχι, εξαρτάται τώρα. Εξαρτάται. Άλλωστε, άμα είσαι ένας άνθρωπος celebrity, μπορεί και να μην σου φτάσουν τα 900.000. Σε αυτό έχετε, δεν έχω παιδιά ευτυχώς για να τα στείλω προς το παρόν ιδιωτικά και τέτοια. Πάμε στα δικά μας. Αναδρομικά για τους συνταξιούχους, βλέπω εδώ, Δημήτρη, ναι. Βλέπουμε τελευταία δόση, τελευταία ευκαιρία δόσεις. Για τις 120 δόσεις. Τελευταία μέρα. Να πούμε ότι οι σημαντικές πληροφορίες στις σημερινές είναι δύο. Mm-hmm. Μία είναι ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα όποιος θέλει να κάνει αίτηση για την περιβόητη ρύθμιση των 120 δόσεων, είτε αυτό αφορά την εφορία, είτε αυτό αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία. Μάλιστα, με αφορμή αυτό να προσθέσω ότι η ελπίδα ή η σκέψη που υπήρχε ότι θα βελτιωνόταν η όρη και της περιβόητης πάγιας ρύθμισης, δηλαδή εκτός από την έξτρα ρύθμιση των 120 δόσεων, θα είχαμε στο άμεσο μέλλον τη δυνατότητα να κάνουμε και οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση σε περισσότερες δόσεις πέρα από τις 12 από αυτές που ήθιστε να υπάρχουν. Αυτό αναβάλλεται. Mm-hmm. Επειδή λοιπόν αυτό αναβάλλεται, η μόνη λοιπόν ρύθμιση η οποία μένει είναι οι 120 δόσεις. Να πούμε σε όσους οφείλουν ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία. Οι όροι έχουν βελτιωθεί μετά την τελευταία τροποποίηση του νόμου. Νομίζω ότι δεν πρέπει να χαθεί η ευκαιρία, γιατί αν χαθεί αυτή η ευκαιρία, μετά θα έρθουν αντιμέτωποι με τα μέτρα διασφάλισης που ακολουθούν το ελληνικό δημόσιο, κατάξεις τραπεζικών λογαριασμών, προσημειώσεις στα κοινά. Άρα ουσιαστικά λέτε να προλάβει ο κόσμος, να σπεύσει, γιατί σήμερα είναι η τελευταία ευκαιρία, κύριε Πανοζάχο. Ακριβώς. Είναι καλό άνοιγμα, έτσι. Δεν θα δοθεί. Αυτό πρέπει να το πούμε. Δόθηκε ήδη παράταση. Ακριβώς. Δόθηκε παράταση 7 ημερών. Από ό,τι φαίνεται δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Να ρωτήσω λίγο. Πείτε μας. Όχι, πείτε. Θα πήγαινα στη δεύτερη είδηση. Πείτε μας, ποια είναι η δεύτερη. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω λίγο για τον προϋπολογισμό, ο οποίος κατατίθεται σήμερα, κύριε Πανοζάχο, και θέλω να μου πείτε τι θα ισχύσει τελικά με το αφορολόγητο. Γιατί ακούμε ότι θα έχουμε μία διεύρυνση του αφορολόγητου. Αλλά μπορείτε να μας πείτε τη δεύτερη είδηση πρώτα. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε τη δεύτερη είδηση, γιατί αφορά πολλούς ανθρώπους, είναι η περιβόητη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον περιβόητο νόμο Κατρούγκαλου. Όπου θέλω να σημειώσω δύο σημεία, τα οποία θεωρώ ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ακροατές. Το ένα αφορά τους επιτιδευματίες, είτε είναι φυσικά πρόσωπα είτε μετέχουν σε εταιρείες. Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θεωρήθηκε μη συνταγματική η υποχρεωτική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 20% από όλους τους επιτιδευματίες. Mm-hmm. Και το δεύτερο στοιχείο αφορά τον περιορισμό των επικουρικών συντάξεων. Δηλαδή, υπήρξε μια διάταξη με την οποία όταν το άθροισμα της κύριας και επικουρικής σύνταξης ξεπερνούσε τα 1.300 ευρώ, σταματούσε στα 1.300 το άθροισμα αυτό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να περιοριστούν πάρα πολύ οι επικουρικές συντάξεις και αυτό κρίθηκε μη συνταγματικό. Και το τρίτο στοιχείο, το οποίο κρίθηκε ότι είναι προβληματικό στον νόμο Κατρούγκαλου, ήταν ο μεγάλος περιορισμός του ποσοστού ανταπόδοσης των καταβαλλόμενων εισφορών σε συνταξιούχους που έχουν εργαστεί πάνω από 30 χρόνια. Δηλαδή, με τον νόμο Κατρούγκαλο, όταν κάποιος δούλευε περισσότερα χρόνια, αντί ανταποδοτικά να παίρνει μεγαλύτερη σύνταξη, περιοριζόταν σιγά σιγά το ποσοστό της ανταπόδοσης στη σύνταξη. Αυτά τα τρία σημεία ήταν τα πιο ευαίσθητα σημεία στον νόμο Κατρούγκαλο. Έχουν θεωρηθεί αντισυνταγματικά και από ό,τι φαίνεται θα οδηγούμαστε σιγά σιγά. Μάλλον σιγά σιγά οδηγούμαστε υποχρεωτικά σε ένα νέο ασφαλιστικό νόμο. Να σε ρωτήσω κάτι. Αναστολή ΦΠΑ στα ακίνητα, που σημαίνει ξεκινάει ουσιαστικά όλος ο κύκλος της οικοδομής. Είναι ένα κίνητρο αυτό για να το συνδέσω με αυτό που είπε ο κύριος Στολάκης για τον προϋπολογισμό. Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα κρατήθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού, όπου περιμένουμε να δούμε ποιες από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην έκθεση θα συμπεριληφθούν ή ποιες θα αναφερθούν απλώς και θα συμπεριληφθούν ως αριθμοί, ως ποσά στους επόμενους προϋπολογισμούς. Σε αυτό λοιπόν έχουμε το εξής. Έχουμε ένα θέμα που αφορά τα ακίνητα, το οποίο είπατε, όπου όμως θα ξέρετε ότι τώρα πλέον υπάρχει μια σύγχυση το πώς ακριβώς θα γίνει και το τι ακριβώς θα γίνει. Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός είχε εξαγγείλει την αναστολή της επιβολής ΦΠΑ στις πωλήσεις των ακινήτων.
Να σας πω όμως ότι αυτό έχει διάφορα τεχνικά προβλήματα. Δηλαδή, αν έτσι γενικόλογα πήγαινε να εφαρμοστεί χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένες διευκρινήσεις, θα αντιμετωπίζαμε διάφορα προβλήματα με πιο ακραίο φαινόμενο ότι οι οικοδομικές τεχνικές εταιρείες, οι οποίες έχουν ανεγείρια κίνητα με άδεια μετά τις 1η του 2006 και δεν τα έχουν πουλήσει μέχρι σήμερα, θα δικαιούνταν να ζητήσουν από το ελληνικό δημόσιο την επιστροφή του ΦΠΑ που κατέβαλαν για την ανέγερση αυτών των ακινήτων. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μεγάλο θέμα. Γι' αυτό και η κυβέρνηση τώρα αναζητά τεχνική μέθοδο με την οποία να εφαρμόσει αυτό που υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός και από την άλλη να μην έχει τέτοιες παρενέργειες όπως αυτή που περιέγραψε. Αν με ρωτήσετε, η προσωπική μου άποψη είναι ότι η καλύτερη λύση είναι να μην υπάρξει πλήρη αναστολή, αλλά να υπάρξει ΦΠΑ 13% στα ακίνητα. Θεωρώ ότι είναι η πιο ενδεδειγμένη λύση, όποιος μετρήσει και το κοστολόγιο μιας ανέγερσης μιας πολυκατοικίας ενός ακινήτου, νομίζω ότι θα ήταν η πιο σωστή μέθοδος. Τώρα θα το δούμε ακριβώς πώς θα αποτυπωθεί στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Άρα περιμένουμε από εκεί για να δούμε αν θα εφαρμοστεί. Βέβαια. Και να πούμε ότι επίσης το προσχέδιο δεν θα είναι το οριστικό, γιατί τώρα θα αρχίσει η ουσιαστική διαπραγμάτευση μεταξύ της χώρας και των θεσμών. Με τους δανειστές. Μετά τις 15 Οκτώβρη. Τώρα, επειδή είπε ο κ. Στολάκης για τις φορολογικές μειώσεις, για τις εκτόσεις, να πούμε ότι στο προσχέδιο θα υπάρξουν κάποιες εκτόσεις. Θα υπάρξουν από ό,τι φαίνεται σίγουρα οι μειώσεις φόρων όσον αφορά τις επιχειρήσεις από 28 στο 24 και στα μερίσματα από 10 στο 5. Θα υπάρχει οπωσδήποτε η μείωση στην κλίμακα των μισθωτών στο 9% για τις πρώτες 10.000, όπως επίσης και το επιπλέον αφορολόγητο των 1.000 ευρώ. Αυτό που δεν έχει διευκρινιστεί όμως είναι πότε θα αρχίσει σε ποιο ύψος ετησίων αποδοχών θα αρχίζει η αντίστροφη μείωση. Τι εννοούμε? Ακόμα και σήμερα, ξέρετε, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι δικαιούνται ένα φορολόγητο, το οποίο αν το εισόδημά τους ξεπερνά τις 20.000, κάθε 1.000 ευρώ προς τα πάνω μειώνεται κατά 100 ευρώ το φορολόγητό του. Ενώ κάποιος, δηλαδή, το οποίο στην πράξη τι σημαίνει, για να το καταλάβουν οι κύριοι Παναζάχου αυτοί που μας ακούνε. Να το πω λοιπόν, ότι αν έχω 19.000 εισόδημα δικαιούμαι φορολόγητο 1.900 ευρώ, αν έχω 19.000 δικαιούμαι 1.900 ευρώ αφορολόγητο, αν έχω 21.000 εισόδημα δικαιούμαι αφορολόγητο 1.800. Μάλιστα. Και μετά πηγαίνει αύξηση κατά ένα παιδί. Ένα χιλιάρικο. Αυτό λοιπόν που δεν έχει διευκρινιστεί τώρα είναι αν η μείωση του αφορολόγητου θα αρχίζει πάλι μετά τις 20.000, γιατί υπάρχει μια φήμη ότι μπορεί να αρχίζει η μείωση του αφορολογήτου πιο χαμηλά, για να υπάρχει μια εξισορρόπηση στις 15.000 στις 16.000, και επίσης δεν έχει διευκρινιστεί αν θα υπάρξει μείωση εκ του αφορολογήτου των παιδιών όταν κάποιος έχει πολύ υψηλό εισόδημα. Σε αυτά περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η. Πώς θα τα επεξεργαστεί το Υπουργείο. Ωραία. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Περιμένουμε και την κατάρτιση του προσχεδίου του προϋπολογισμού. Περιμένουμε να πάει στους δανειστές. Σε πρώτη φάση φαίνονται καλά τα νέα πάντως. Έτσι ακούγονται. Νομίζω ότι φορολογικά θα είμαστε καλύτερα από ό,τι ήμασταν. Αυτό είναι το σημαντικότερο και θα μπουν και περισσότερα χρήματα στα ταμεία, κύριε Παναζάχο. Θα είναι βέβαια και η κατάρτιση σήμερα του προϋπολογισμού, που ουσιαστικά θα δείξει και τον σχεδιασμό της κυβέρνησης στο επίπεδο της οικονομίας για το επόμενο έτος. Και να δούμε και τη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς εκεί, έτσι, δηλαδή τι μπορεί να περάσει. Γιατί μπορεί... Να πούμε με αφορμή αυτό, αν μου επιτρέπετε, ότι δεν είμαστε η μόνη χώρα, γιατί τώρα έχουμε επίσης την παρεξήγηση. Αυτή η διαδικασία είναι το προσχέδιο του προϋπολογισμού, ισχύει για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα συνδέσουν ένα προσχέδιο προϋπολογισμού. Αυτό πηγαίνει στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανάλογα με την δυσκολία στην οποία βρίσκεται κάθε μια οικονομία είναι και οι παρεμβάσεις της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και των παραγόντων γύρω από αυτούς. Εμείς βέβαια έχουμε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που επίσης έχει δικαίωμα έκφρασης γνώμης γύρω από αυτό το θέμα και όλο αυτό δημιουργεί... Φαντάζομαι, κύριε Παναζάχο, όμως φαντάζομαι ότι αν δεν συμφωνήσουν, ενώ οι θεσμοί, οι εξωτερικοί παράγοντες, οι δανειστές, θα έχουμε πρόβλημα το Δεκέμβριο με την εκταμείευση της δόσης. Ναι, για να πούμε ότι η εκταμείευση της δόσης είναι η περιβόητη τόκη, κυρίως για αυτούς συζητάμε, για τους τόκους που έχουν αποκομίσει κεντρικές τράπεζες των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Μάλιστα. Από τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Είναι αλήθεια ότι αυτό είναι περίπου στα 1,2 δις. Και είναι αλήθεια ότι αν δεν συμφωνήσουμε θα αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα. Μάλιστα. Έτσι. Τώρα και υπάρχει και μια ακόμα διαρροή, να την αφήσουμε για την επόμενη εβδομάδα. Υπάρχει η διαρροή της περαίωσης, ξέρετε. Ναι. Αλλά να την αφήσουμε. Τι είναι η περαίωση?
Η Πειραιώς είναι η αυτόματη διαδικασία κλειστήματος παλιών φορολογικών εκκρεμωτήτων. Έχουμε, έχουμε στην Ελλάδα πολλά χρόνια να το δούμε. Η Τρόικα, οι θεσμοί, όπως θέλετε, το είχαν απαγορεύσει. Τώρα υπήρξε μια σκέψη ότι αν δεν μπορεί να βρεθεί τρόπος να κλείσει το άνοιγμα στον προϋπολογισμό για το 2020, η κυβέρνηση σκέφτεται να επαναφέρει μια τέτοια διάταξη. Ναι, αλλά μιλάμε για από το 2013 και μετά, έτσι. Υπάρχει και χρονικό περιθώριο, πολύ συγκεκριμένο. Γιατί τα προηγούμενα έτη, κύριε Στουλάκη, έχουν παραγραφεί φορολογικά. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Αλλά θα τα πούμε την Πέμπτη με τον κύριο Παραζάχο.